Άκουσα τις απόψεις και του κυρίου Λοβέρτ και του κυρίου Γεωργιάδη και των υπόλοιπων. Και παρακολουθείτε και τη διαδικασία στη Βουλή. Ποιο είναι το ζήτημα? Είναι η κλίση του κυρίου Λοβέρδο από την εισαγγελέα διαφθοράς. Το αίτημα διαβιβάστηκε στη Βουλή με μια ογκοδέστατη δικογραφία, φάκελο. Λοιπόν, με το αίτημα άρσης ασυλίας του κυρίου Λοβέρδο. Αυτή τη στιγμή μελετούμε το φάκελο και σε ό,τι αφορά το τι, γιατί με ρωτήσατε κιόλας, το τι θα πράξουμε όταν έρθει εκείνη η ώρα και στην Επιτροπή Διοντολογίας, αλλά πολύ περισσότερο και στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια, θα το δούμε. Όχι, δεν ζήτησα λοιπόν την άποψη του ΚΚΕ, ζήτησα την προσωπική σας εκτίμηση. Από εκεί και πέρα, ναι, δεν είναι θέμα διαχωρισμού. Από εκεί και πέρα, ιδού η Ρόδος που λέμε. Βεβαίως, εφόσον ο κύριος Λοβέρδος, πέρα το ότι επιθυμεί και ο ίδιος, αλλά από εκεί και πέρα ούτε θα μπω τώρα στη νομική διαδικασία, το αν είναι έτσι ή αλλιώς, όπως εκφράστηκε από τον κύριο Γεωργιάδη, ενδεχομένως από νομικούς κτλ. Λοιπόν, έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει την άρση ασυλίας. Αν το εγκρίνει η Βουλή, εσείς τι θα λέγατε? Σε άλλη περίπτωση, αν δεν το ζητούσε. Αν δεν ήρθε η δικογραφία και ζητείτε άρση ασυλίας. Και δείτε τώρα, μην το βλέπουμε, επιτρέψτε να ανοίξω λίγο τη συζήτηση. Παρακαλώ. Δεν μπορούμε να το βλέπουμε απομονωμένο το ζήτημα αυτό, αν και είναι ως θέμα συγκεκριμένο, από το γενικότερο κάδρο της υπόθεσης Νοβάρτης, φάρμακο, πολιτική και γενικότερη πολιτική, αν θέλετε, άσκησης. Και για το φάρμακο, αλλά και για όλα τα ζητήματα. Πριν ένα χρόνο, το ξέρετε πολύ καλά, έγινε συζήτηση, συστάθηκε με απόφαση της Βουλής προκαταρκτική επιτροπή για την Νοβάρτης. Την ίδια περίοδο, θυμίζω, που ήταν σε συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή, επειδή με ρωτήσατε και βάλατε το θέμα αυτό, ένα από τα τέσσερα ζητήματα που αφορούν την πολιτική του φαρμάκου τα χρόνια 97 έως 14. Έτσι είναι. Με το αντικείμενο της Νοβάρτης να ξεχωρίζει από την Εξεταστική Επιτροπή σε ό,τι αφορά το ζήτημα που προέκυψε με την δημιουργία της προκαταρκτικής. Όπου τι είπαμε εκεί, κυρία Λιμπεράκη, ως κόμμα. Πρώτον, πλήρη διερεύνηση. Για την προκαταρκτική. Για τη δημιουργία της προκαταρκτικής. Είναι σαφές. Να ερευνηθούν όλα. Αυτό λέμε λοιπόν. Από την Επιτροπή εκείνη. Από την Επιτροπή, ναι. Βεβαίως. Παράλληλα, επειδή διεξάγονταν η συζήτηση, αν θέλετε, για το φάρμακο στην εξεταστική, ζητούσαμε ως κόμμα και ζητήσαμε, πρώτον, να έρθουν οι καθήλυν αρμόδιοι υπουργοί όλων των περιόδων εκείνων. Δεν όλων έγινε των αυτό, έγινε. Κανένα κόμμα δεν συνένεσε. Λοιπόν. Όχι, με συγχωρείτε, καθίστε. Τι έγινε με το φάρμακο στην εξεταστική? Ενώ αναλώσαμε χρόνο, καλός ή κακός, σε όλα τα άλλα τρία θέματα, σημαντικά, δεν υποτιμώ κανένα. Δεν υποτιμώ. Εγώ λέω ότι κάνανε τα κόμματα δια των εκπροσώπων. Δεν αποφθηνώ προσωπικές βολές σε εσάς και στον κύριο Λοβέρδο. Εσείς μπορεί να έχετε την καλή πρόθεση και να το δηλώσετε και όπως το δηλώσατε. Αυτό δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Το κρατάμε. Επιτρέψτε μου, κύριε Λαβρούλη. Και ήρθατε για άλλα θέματα, κύριε. Επιτρέψτε μου, γιατί υπάρχει μία νέα εξέλιξη που αξίζει να μας τη μεταφέρει ο Τάσος Στέλογλου. Επιτρέψτε μου, κύριε Λαβρούλη, έχει ενδιαφέρον. Αρνήθηκαν να έρθουν υπουργοί, διατελέσατε τις Υπουργοί Υγείας για να κάνουμε κουβέντα για το φάρμακο. Λοιπόν, και εδώ τώρα, δείτε, παράλληλα κύριε με αυτό, Λαμπρούλη, σε ό,τι αφορά... Επιτρέψτε μου, περιμένει ο συνάδελφος στο τηλέφωνο με ρεπορτάζ τώρα... που πρέπει... Ναι, αλλά υπάρχει επικαιρότητα και πρέπει... Θα έχετε το περιμένω χρόνο. Περιμένω υπομονητικά τόση ώρα να πω δύο κουβέντες. Μα θα πείτε αμέσως μετά. Σε πολιτικό επίπεδο, εγώ δεν μπω στα νομικά. Στεφανοπούλου, για σας λέει, μου στέλνει ένα μήνυμα, ο κύριος Λαμπρούλης δεν έχει δίκιο. Εμείς ζητήσαμε στην Εξεταστική Επιτροπή μετεπιτάσσεως να έρθουν και όλοι οι υπουργοί υγείας, αλλά και να αφαιρεθεί χρόνο στο φάρμακο στην εξεταστική. Και η κυρία Χριστοφυλοπούλου, ειδικός, έκανε και γραπτός παρέμβαση για το θέμα αυτό. Για να και εγώ έκανα έτοιμα γραπτό. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Λαμπρούλης, ότι δεν προσήλθαν οι. Θα απαντήσετε αμέσως να ολοκληρώσει. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Με βάση αυτά που συζητήσαμε στην εξεταστική. Έρχομαι λίγο στο σχέδιο και μάλιστα συμπεριλαμβάνεται και στο πόρισμα το δικό μας που έχουμε καταθέσει. Θα απαντήσετε αμέσως. Από εκεί και πέρα, η κυρία Χριστοφυλοπούλου, εφόσον το λέει αυτό, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να αντιδικήσω μαζί τη. Λοιπόν, και ότι το ζήτησε. Συγκεκριμένα, καταθέτοντας την άποψή μας και το αίτημά μας στην Επιτροπή, επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό, με συγκεκριμένα ονόματα υπουργών να κληθούν για να
ανακριθούν σε εισαγωγικά από την εξεταστική. Λοιπόν, η απόφαση της Επιτροπής τελικά ήταν αρνητική, αν δεν στήριξε. Και με αφορμή όσα ακούσαμε από τον κύριο Λοβέρδο και από τον κύριο Γεωργιάδη και από τη συζήτηση, αλλά και το προηγούμενο διάστημα, για το ζήτημα δηλαδή της Νοβάρτης, του σκανδάλου Νοβάρτης ή των σκανδάλων στο σύνολο. Δείτε, η Νοβάρτης είναι ένα σκάνδαλο από τα πολλά. Και στο παρελθόν έχουμε τέτοια εμπειρία από σκάνδαλα διάφορα, διαφόρων τομέων. Δείτε, στην άμυνα, αλλού. Κατά καιρούς λοιπόν αναδεικνύονται κάποιο τέτοιο τύπου σκάνδαλα. Με κατηγορίες για πολιτικούς, για χρηματισμούς, για. Όλα αυτά είναι τυχαία? Όχι. Είναι σύμφυτα με ακριβώς αυτό το σύστημα, το καπιταλιστικό σύστημα. Και βεβαίως, ανάλογα και δείτε στην υπόθεση Νοβάρτης για παράδειγμα, δεν προέκυψε από μια καταγγελία κάποιου εδώ στην Ελλάδα, ότι έτσι. Από πού προήλθε? Στα πλαίσια του ανταγωνισμού, του σκληρού και ανελαίτου ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας για τα μερίδια αγοράς ή, αν θέλετε, για τη μεγαλύτερη κερδοφορία των φαρμακοβιομηχανιών που ελέγχουν οι Γερμανοί, έγινε αυτό. Στα πλαίσια του ανταγωνισμού βεβαίως και άλλων τομέων των οικονομιών αυτών των χωρών και, αν θέλετε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς το θεωρητικοποιείτε λίγο. Όχι, δεν το θεωρητικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σας ζητώ. Το σκάνδαλο, το ζήτημα με την Νοβάρτης, σκάνδαλο όπως θέλετε πείτε το, από πού προέκυψε? Από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα πλαίσια του ανταγωνισμού Ηνωμένων Πολιτειών, Γερμανίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Λαμπρόλη, σας είπα ότι το θεωρητικοποιείτε. Αν πάτε και πιο πίσω, αυτό ανάγεται και στην κόντρα, αν θέλετε, στους ανταγωνισμούς στο μεταξύ των αυτοκινητών και των μηχανιών. Αυτή είναι μια θεώρηση όμως, λοιπόν, σε ένα επίπεδο αυτό, λίγο λοιπόν, το πιο θεωρητικό. Δεν εγώ, γιατρεύεται και θα παράγει και συνεχώς θα παράγει σκάνδαλα. Με την ιδιότητά σας ως δείτε, βουλευτή του Ελληνικού ναι, Κοινοβουλίου. Ναι, και σαν γιατρός να σας πω κιόλας. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο για μας, λοιπόν, το μεγαλύτερο σκάνδαλο για μας, κοιτάξτε, εγώ πολιτικά θα τοποθετηθώ. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία που εξελίχθηκε όλο αυτό το μα κοιτάξτε, χρονικό δεν υπάρχει πολιτικότερο ερώτημα λοιπόν, από αυτό που ακούτε. Εμείς πολιτικά, εγώ πολιτικά τοποθετούμε και λέω το εξής, ότι μεγαλύτερο σκάνδαλο από το ότι συνεχώς αναιρείται, επιδεινώνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του λαού μας και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα, δεν υπάρχει. Γιατί δείτε, άκουσα πολύ προσεκτικά και τον κύριο Λοβέρδο. Είπε κάποια στοιχεία, ασκώντας όμως μια συγκεκριμένη πολιτική. Θέλετε με τις επιταγές της Τρόικας, στα πλαίσια μια συγκεκριμένη όμως υλοποίησης στρατηγικής. Τι λέει αυτή η στρατηγική? Μείωση κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών για το φάρμακο εν προκειμένου και τα βάρη στο λαό. Τι έχουμε ως αποτέλεσμα σήμερα, γι' αυτό το λέω σκάνδαλο εισαγωγικά με την έννοια της πολιτικής θέσης. Τι σημαίνει αυτό σήμερα, εν έτη 2019 και αν θέλετε 2018 και τα λοιπά με τα στοιχεία, ότι αν μεσοσταθμικά ο άρρωστος, ο ασθενής το 2009, προ-κρίσης δηλαδή, πλήρωνε, όχι ότι το επιβραβεύουμε, αλίμονο, πλήρωνε 9% για συμμετοχή, για αγορά φαρμάκων και τα λοιπά που δεν αποζημιώνονται, σήμερα πληρώνει 30%. Τι σημαίνει αυτό τα χρόνια αυτά με τη μείωση και τους κλειστούς προϋπολογισμούς του ΕΟΠΗ στα 2 δισεκατομμύρια, 1,940, 2 δις να βάλω εγώ, 2% αν θέλετε. Τι σημαίνει από τα 5 δις που ήταν προ-κρίσης ή όταν ανέλευε, όπως είπε ο κύριος Λοβέρδος, είναι ο κύριος Γεωργιάδης και τώρα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει ότι τα 5 δις που υφίστανται και σήμερα και ίσως και λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω, αν θέλετε, στο σύνολο της φαρμακευτικής διαπάνησης, έχει μετακυλιστεί που κύριε στο λαό Λαμπρούλη, να τα πληρώνει από την τσέπη να του. Να πάμε τι και σημαίνει λίγο αυτό? Στο γενικότερο εκατοντάδες τίτλο, φάρμακα, σας άκουσα κύριε Λαμπρούλη, με προσοχή. Εκατοντάδες φάρμακα βγαίνουν εκτός θετικής λίστας, δηλαδή που δεν αποζημιώνονται και τα πληρώνει ο λαός. Μην ξεχνάτε ότι επιβλήθηκαν το 2015, επιβλήθηκε στους ασφαλισμένους εισφορά υπέρ του κλάδου υγείας 6% επικουρικές και μπορώ συντάξεις. Να σας θέσω ένα ερώτημα. Σας ακούω με μεγάλη προσοχή. Ναι. Το είπατε και υπερθεματίζετε στη θεώρησή σας και την ακούμε με προσοχή και σεβασμό. Ωστόσο, εδώ υπάρχουν και πραγματικά περιστατικά και εδώ έχουμε υποθέσεις ανοιχτές σε μια χώρα που οδεύει σε εκλογές. Ναι. Τα περιστατικά... Και σας ρωτώ ναι, και με την ιδιότητά σας, όχι μόνο με βάση το ιδεολογικό σας υπόβαθρο, το οποίο σέβομαι απεριόριστα, αλλά σας ρωτώ και με την ιδιότητά σας ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σας λέω λοιπόν, από τη μία έχουμε την Νοβάρτης. Οι άνθρωποι που ερευνώνται στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης ή ερευνήθηκαν και αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις τους, μιλούν για σκευωρία. Από την άλλη έχουμε την κυβέρνηση
που μιλά για το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Την ίδια ώρα συζητάμε στο ίδιο πλαίσιο, σε ένα πλαίσιο σκανδαλολογίας που κάνει και το πολιτικό κλίμα όπως το κάνει, για την υπόθεση Πετσίτη, Αρτεμίου, για σχέσεις με την κυβέρνηση, για καταγγελόμενα. Τα παρακολουθείτε. Αυτή δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση. Επ' αυτή σας ζητώ να. Εγώ δεν θεωρητικολογώ. Δεν σας είπα ότι θεωρητικολογείτε. Είναι στοιχεία. Σας είπα ότι σας άκουσα και σας θέτω ένα επιπλέον ερώτημα. Σας θέτω ένα επιπλέον ερώτημα. Ο οποίος δεν παίρνει την αγωγή του γιατί δεν έχει να πληρώσει. Και αυτά είναι η στοιχεία και είναι η πραγματικότητα και αυτό που συναντάω καθημερινά με τον κόσμο που συναντώ. Δεν σας είπα ότι θεωρητικολογείτε. Και εσείς τα ξέρετε γιατί ο καθένας έχει αρρώστους στην οικογένεια και στο ευρύτερο περιβάλλον. Το τι αντιμετωπίζει και πώς χρυσοπληρώνει το φάρμακο που έχει γίνει φαρμάκι. Λοιπόν, θεωρείτε ότι αυτή η υπόθεση, οι νέες εξελίξεις είναι αντιπερισπασμός. Αξιοποιείται από την κυβέρνηση το ζήτημα Νοβάρτης. Όπως και το προηγούμενο διάστημα, αξιοποιείται από, για αναποπροσανατολίσει από, το πυρήνα της πολιτικής, της αντιλαϊκής πολιτικής που ασκείται και από την παρούσα κυβέρνηση. Και βεβαίως στοχευμένα επιλέγει, προφανώς, επιλέγει τα διαστήματα για να κάνει αυτού του τύπου τις παρεμβάσεις. Και το λέμε ξεκάθαρα και δεν το λέμε τώρα, το λέγαμε και πέρυσι αν θυμάστε πολύ καλά, με τη σύσταση της προκαταρκτικής, αλλά και με τη διαδρομή της Εξεταστικής Επιτροπής. Το πώς συντηρούσαν ένα κλίμα προκειμένου να αποδείξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτοί έχουν σηκώσει τη ρομφαία της κάθαρσης. Από εκεί και πέρα, συνδυάζοντάς το και με τα μελούμενα των εκλογών, το προοδευτικό σχήμα, ότι αυτή είναι η πρόοδος έναντι της συντήρησης. Λοιπόν. Που όμως τεχνιέντως προσπαθούν να βρουν διαχωριστικές γραμμές από τη στιγμή που συμφωνούν στη βασική όλοι τους. Και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, Κινάλ τέλος πάντων, και ΣΥΡΙΖΑ περάσουμε στη βασική στρατηγική του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ανταγωνιστικότητας, που θέλει να τσακίζει τα δικαιώματα του λαού, να ρίξει το μη μισθολογικό κόστος, βλέπε φάρμακο και όχι μόνο. Ωραία. Προκειμένου μπορούμε να σταθούμε να πριν κλείσουμε και πόροι στην υπόθεση για να διοχετεύονται Πετσίτη, στη χρηματοδότηση που είναι των δράσεων των επενδύσεων και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.